είμαι στα Μάξι. Μόλις μπήκα, είναι 5 παρατέταρτο. Στις 6 ξεκινάω εκπομπή στην Καλυθέα στο Honda Center με την Estée Lauder. Εκεί θα γίνει και το πρώτο vlog. Έτσι ξεκινάμε. Έχει 6 βαθμούς εδώ μεταξύ. Είναι η πρώτη μέρα που κάνει τόσο πολύ κρύο στην Αθήνα. Λοιπόν, είναι 4 και 54. Λοιπόν, έφτασα, τα κατάφερα. Είμαι στο Honda Center στην Καλυθέα, το πρώτο από τα 4 μου live με την Estée Lauder. Μόλις ξεκίνησε. Είμαι και εγώ εδώ που τραβάω, αλλά δεν ξέρω αν θα πω. Λοιπόν, έλα. Ελπίζω να πούμε το καλύτερο. Κάτι ακόμα και το καλύτερο ήταν μια χαρά. Να πούμε ότι έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες να το κάνουμε. Όπως και να έχει πάντως, είμαστε εδώ πέρα. Ενωμένες και αγαπημένες. Στο πρώτο live, θα πάει μια χαρά. Θα σε φιλήσω τώρα να... Κόκκινο γραγιό στο μάγουλο, θα θες. Γύρισα, είμαι σπίτι, επιτέλους, μετά από μια πολύ κουραστική μέρα, αλλά πολύ ωραία μέρα. Δεν μπορώ να μην σας πω ότι πέρασα τέλεια, ότι ελπίζω στα επόμενα live να συναντηθώ και με περισσότερους από εσάς. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό το δεκαήμερο, πολύ ωραία αυτή η γιορτινή εβδομάδα. Οπότε, το μόνο που σκέφτομαι τώρα είναι... Δύο πράγματα σκέφτομαι. Το ψυγείο μου, γιατί έχει μέσα το φαγητό μου και το κρεβάτι μου. Θέλω να πάω να έχω δώσει το παύλωμα και θα τα πούμε το πρωί. Είναι Παρασκευή, είναι Παρασκευή πριν από τα Χριστούγεννα. Είμαι έτοιμη να πάω δουλειά. Έχω κουκουλωθεί εδώ πέρα γιατί πρέπει να έχει 5-6 βαθμούς έξω. Έχει πάρα πολύ κρύο. Και πάω για εκπομπή 10 με 12 το πρωί. Και έχουμε και το απόγευμα εκπομπή σε ακόμα ένα Honda Center στο Χαλάνδρη σήμερα. Οπότε θα τα πούμε αργότερα. Γεια σας κορίτσια! Πού είσαι Ελένη, πού είσαι Ελένη? Γεια σας, χάρη! Και ωραίο κραγιόν! Με ήλιο, με βροχή, εμείς εδώ πάντα στο καθήκον, στο Honda Center, στο Χαλάνδρη. Σήμερα τα έχουμε το χωριό, ετοιμαζόμαστε να πούμε στον αέρα. Και είναι και το κορίτσι μου εδώ! Σήμερα γίνεται σωστά το γύρισμα! Τα κρυμμένα μπαράκια. Να σου πω το ένα μέχρι τώρα έκανα πόσο με δυσμένει. Τι πόσο χρονιά. Εγώ δεν είμαι. Μη βρεσάκι έφτια μόνο σιγά. Πάμε για φαγητό λοιπόν. Είμαστε στο δρόμο, στην καθηγήτρια των Νορβηγικών μας, εδώ με την Αλεξάνδρα, την οποία κάνουμε τρίτη χρονιά φέτος μάθημα μαζί, ε! Τρίτη χρονιά. Μπράβο μας. Είμαστε αυτές που κατάφεραν να αντέξουν και να μάθουν αυτή τη δύσκολη γλώσσα. Και για πρώτη φορά λοιπόν σήμερα θα δούμε πώς είναι το νορβηγικό χριστουγεννιάτικο φαγητό και ποια είναι τα παραδοσιακά τους πιάτα και ελπίζω να τρώγω. Α, τέλειωσε, το πρόλαβα. Εντάξει, να σας πω ότι παίζει στο ραδιόφωνο Σίβα Πιθαριγέμ και είναι Νορβηγός! Και ήταν τελείως τυχαίο. Ένα 6 νέο καφέ, ε, βέβαια. Μπράβο, κορίτσι μου. Δικός μας τα, όπως της οικογένειας. Είπα να βάλω δικό σας. Πολύ καλά έκανες. Φτάνουμε νομίζω. Είπαμε αυτό, Αλεξάνδρα. Γκλόγκ.
Και τι είναι, κρασί, ζεστό. Και θα βάλουμε μέσα και σταφιδές. Με μυρωδικά νομίζω. Τα βάζεις μέσα αυτά. Μέσα. Τα βάζεις μέσα, δεν τα βάζεις μέσα. Μέσα. Ναι. Το ξέρω εγώ. Μπλουπ. Σκόλ. Ah, this is the puré. This is the I brought it from Norway. A very special potato. I will explain it. Yes, I will. Sweet potato. No, it's potato. No, it's called corn root. Something else. Ah, okay, selino. Selinoriza. Selinoriza. Αλλά είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραπέζι. Good night. Guyul. Σκόλ! I want to say that. Wait, listen. You are sabotaging me, and this is why. No. Look at this. And there is nothing at the back. Which one is it? Is it then one? Then I have a piece of paper. This is the first page. Here. Don't sabotage me. I want to win. I will do my homework. You have to drink it like. Chug. Oh, I don't think it can. Oh, that's a lot. Wow. What? That's a lot. You were drinking more than. Guilty. Guilty.